Εκεί ακριβώς είναι προσευχή. Και αλήθεια είναι κάτι, ένα θέμα που εκ πρώτης όψεως όλοι το γνωρίζουμε. Αλλά και ίσως το αγνοούμε. Αγνοούμε τι ακριβώς είναι προσευχή. Και μάλλον συμβαίνει το δεύτερο, αγνοούμε. Γιατί αν ξέραμε τι ακριβώς είναι προσευχή, τι δύναμης είναι η προσευχή, τι όπλο στα χέρια του χριστιανού είναι η προσευχή, τότε οπωσδήποτε θα επιδιώκαμε να αποκτήσουμε αυτό το ευλογημένο όπλο. Ενώ τώρα κάνουμε πολλές άλλες προσπάθειες, αλλά σπάνια βλέπει κανείς χριστιανούς να προσπαθούν να ζήσουν την προσευχή. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας, να βοηθήσουμε τους άλλους, να επισκεφθούμε ίσως νοσοκομεία όπου υπάρχουν τέτοια, σε πόλεις, να επισκεφθούμε αρρώστους και όλα αυτά είναι καλά και ευλογημένα. Το θέλει ο Κύριος. Αλλά ίσως λίγο σκεφτόμαστε το θέμα αυτό της προσευχής και καλά έκανε αυτός ή αυτή που έγραψε την ερώτηση αυτή. Γιατί προσευχή, όπως θέλουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι ένα καθήκον, δεν είναι μια υποχρέωση του χριστιανού. Η προσευχή είναι μια συνάντηση. Με την προσευχή γίνεται μια συνάντηση. Συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Και όταν αυτή η συνάντηση γίνεται σωστά, τότε όταν συναντάται όντως ο άνθρωπος με το Θεό, όταν πραγματικά προσεύχεται, τότε η ενέργειά της, η δύναμή της είναι καταπληκτική. Έχει τη δύναμη ένας προσευχόμενος άνθρωπος κοινός, θα λέγαμε, να αναποδογυρίσει τον κόσμο. Απλά όπως έλεγε ένας αγιορείτης που κι άλλες φορές σας ανέφερα όταν μιλούσε για την προσευχή, ο μακαριστός ο πατήρ Γαβρίλο Καρουλιώτης, ένας μεγάλος ασκητής, λέγει, μου λέγε κάποτε, πάτερ μου λέγει, τι είναι η ατομική ενέργεια, τι είναι, έχουμε εμείς το ατομικό μας όπλο, ήταν πολύ ζωντανός άνθρωπος και εκείνη το ολόκληρο όταν μιλούσε, έχουμε το ατομικό μας όπλο λέγει. Καταστρέφει τα πάντα, λέγει. Νικάει τα πάντα. Είναι η προσευχή, λέει. Έπειτα από την προσευχή, λέγει, βγαίνει κανείς σαν το λεοντάριο, γεμάτος φωτιά, λέγει. Που λέει πυρ πνέων, λέγει, έτσι ακριβώς είχε πει. Γεμάτος φλόγα. Φυσικά, ο άνθρωπος αυτός ζούσε την προσευχή. Τη ζούσε την προσευχή και είχε εμπειρία της προσευχής. Εγνώριζε τι εστί προσευχή. Εγνώριζε διότι είχε βιώματα, είχε ζωή. Εμείς ίσως ξέρουμε από το σχολείο ότι μας είπαν ότι διαβάσαμε, ίσως λίγο γευτήκαμε και νιώσαμε τι είναι προσευχή. Τι είναι προσευχή. Είναι πραγματικά ενέργεια καταπληκτική. Δύναμης μεγάλη η προσευχή, όπως έλεγε ο μακαριστός εκείνος γέροντας. Και επιπλέον ο καθρέφτης της χριστιανικής μας ζωής, του πνευματικού μας αγώνα. Από το πόσο προσεύχεται και πώς προσεύχεται ο χριστιανός δείχνει, φανερώνει πόσο πνευματικά εργάζεται. Τι κάνει πνευματικά, εάν εργάζεται ή δεν εργάζεται. Την προσευχή θα φανεί το τι πνευματική εργασία κάνουμε. Αφού αυτή είναι προσευχή, επιτρέψατε μου όπως μπορώ φυσικά, όπως το νιώθω εγώ ή όπως έχω διαβάσει, να πούμε απλά πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Πώς πρέπει, με λίγα λόγια, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Η Εκκλησία έχει την κοινή λεγόμενη προσευχή μέσα στην Εκκλησία. Προλίγο είχαμε μια κοινή προσευχή. Κάναμε κοινή προσευχή τον Εσπερινό, την ακολουθία του Εσπερινού. Όλοι μαζί κάναμε προσευχή. Σε αυτή την προσευχή, στην κοινή προσευχή, θα πρέπει να προσέξει κανείς να περικλείσει τη σκέψη του, να βάλει τη σκέψη του μέσα στα λόγια που ακούονται. Να κρατήσει τα λόγια, να σκέφτεται τα λόγια, είτε των ψαλτών είτε των ιερέων. Ο αγώνας του καταρχάς αυτός θα είναι. Να σκέφτεται αυτά τα λόγια, τη σημασία των λεγόμενων. Αυτό φυσικά δεν είναι πολύ απλό.
Όποιος θα το επιχειρήσει θα δει ότι κάθε τόσο οι σκέψεις του θα φεύγει. Ενώ θα προσπαθεί, όχι το ότι δεν θα μπορεί να γνωρίζει το νόημα, διότι λέμε δεν ξέρουμε το νόημα αυτών που λέγονται, να τα αλλάξουμε, να τα μεταφέρουμε στην απλή, να τα πούμε στη δικιά μας τη γλώσσα. Και αν τα πούμε στη δικιά μας τη γλώσσα, πάλι το ίδιο θα συμβαίνει. Γιατί έρχεται ο κλέπτης και μας κλέβει την προσευχή. Γιατί πουθενά αλλού δεν θα μας πολεμήσει ο Σατανάς, ο διάβολος, τόσο όσο θα μας πολεμήσει όταν θα θελήσουμε να προσευχηθούμε. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε πόσο θα ενδυναμωθούμε στην προσευχή. Ο Σατανάς το ξέρει. Γι' αυτό όταν δεν προσεύχεσαι είσαι ήσυχος. Λογισμούς ίσως δεν έχεις. Όταν πας να προσευχηθείς σε κυκλώνουν λογισμοί. Θυμάσαι πράγματα που δεν τα θυμώσουν. Ή σου έρχονται στο μυαλό σου πράγματα που ποτέ δεν σου έχουν έρθει. Ή σου έρχονται, αλλά εκεί περισσότερο σε βασανίζουν. Εκεί στην προσευχή μέσα σε βασανίζουν. Ξέρουν όσοι επιχείρησαν να προσευχηθούν, έχουν πείραν αυτών των πραγμάτων. Όσοι επιχείρησαν να προσευχηθούν. Αλλά η επιμονή του προσευχομένου είναι να στηρίξει τη σκέψη του εκεί στο νόημα, στη σημασία των λεγόμενων. Και όχι μόνο αυτό φυσικά. Όχι μόνο αυτό. Βλέπετε, η γραφή μας λέγει ότι εκεί στο θέμα του τελώνου και του φαρισαίου. Άνθρωποι, δύο λέγει, ανέβησαν εις το ιερό, προσεύξαστε. Και αναφέρει για τον Φαρισαίο. Πάει να προσευχηθεί ο Φαρισαίος. Και μπαίνει μέσα στο ναό. Ξέρετε πώς μπήκε. Ξέρετε πώς στάθηκε. Μπήκε με ανέδεια, μπήκε με θράσος μέσα στο ναό. Και θέλησε να προσευχηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η προσευχή του, το χειρόγραφο που ανέφερε, ξεσχίστηκε και πετάχτηκε από τον Κύριο στο πρόσωπό του. Του το επέστρεψε πίσω. Δεν το δέχτηκε ο Κύριος. Ήταν απαράδεκτο. Γιατί και με ανέδεια μπήκε μέσα και με ανέδεια στάθηκε ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρουμε πώς πρέπει να αρχίζουμε την προσευχή, πώς πρέπει να μπαίνουμε στην προσευχή και πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Μπορεί να θέλεις να συγκεντρώσεις τη σκέψη σου στην προσευχή, αλλά όταν λέγει κάποιος πατέρας, είσαι μπερδεμένος με το νήμα, λέγει, της μνησικαχίας, δεν μπορείς να προσευχηθείς τότε, όσο και αν προσπαθείς. Όσο και αν κοπιάζεις και όσο και αν θέλεις να προσευχηθείς, δεν προσεύχεσαι, δεν σου είναι δυνατόν. Εάν μέσα σου υπάρχει μνησικακία, εάν δεν συγχωρείς τον αδελφό σου, εάν κρατάς κάτι για τον αδελφό σου, εάν έστω για αυτόν που σε έβλαψε, όχι αυτόν που έβλαψες εσύ, αυτόν που σε έβλαψε, εάν δεν τον συγχώρησες πριν πας στην εκκλησιά, προσευχή δεν θα μπορείς να κάνεις. Γι' αυτό λέγει αλλού ο Κύριος. Όταν λέει θέλεις να προσφέρεις τον δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, τότε άφησε τον δώρο σου. Δεν θα μπορέσεις να προσφέρεις τίποτε στο Θεό. Προσευχή δεν θα μπορείς να κάνεις. Πήγαινε να συνδιαλλαγείς πρώτα. Πήγαινε να ξεκαθαρίσεις με τον αδελφό σου. Να ομονοήσεις, να οι καρδιές σας να τακτοποιηθούν. Και τότε λέγει πήγαινε να σταθείς μπροστά στο Θεό. Θα μπορέσεις να προσευχηθείς πραγματικά. Προσπαθούμε να προσευχηθούμε, προσπαθούμε τη σκέψη μας να τη συγκεντρώσουμε εκεί. Αλλά δεν κατορθώνουμε τίποτε. Κάτι άλλο, ένα εμπόδιο θα υπάρχει. Κάποιο εμπόδιο θα υπάρχει. Εάν μεν υπάρχει αυτό που αναφέραμε, πρέπει να τακτοποιηθούμε. Ίσως στεκόμαστε με ανέδεια μπροστά στο Θεό. Πας στο δικαστήριο και όσοι πήγατε στο δικαστήριο, ξέρετε πώς στέκεται κανείς στο δικαστήριο. Μπροστά σε έναν άνθρωπό του. Πας σε έναν υπουργό για να του μιλήσεις και όσοι πήγαν ξέρουν πώς στέκονται πάνω μπροστά στον υπουργό, εάν είναι υπάλληλοι στους ανωτέρους τους. Και πάμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και στεκόμαστε με ανέδεια πραγματικά. Το βλέπουμε στα εκκλησιάσματά μας. Βέβαια, σε εσάς σου να μην εφαρμόζεται. Δεν ξέρω, ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του, αν το εφαρμόζει αυτό ή όχι. Αλλά πάνω που πήγαινα στα χωριά, μόλις θα έμπαινε κανείς στην εκκλησία, σαν να έμπαινε στο σπίτι του. Μπουμ, βροντώντας τα πόδια του, καλημέρα, καλησπέρα, εκεί να χαιρετήσει. Και μάλιστα, μέσα στην εκκλησία όλα τα σκεφτόμασταν. Με πλησίαζαν και πάτερ αυτό και κύριο, ρε παιδιά, αφήστε, θα τελειώσει η ακολουθία, ήρθαμε να προσευχηθούμε εδώ πέρα. Και στο τέλος μου τα λέτε όλα, βγαίνουμε έξω, πέστε μου τι θέλετε. Κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του να μου πει τίποτε. Δεν είχαν έξω από την εκκλησία να με πούν. Μέσα στην εκκλησία είχαν πολλά να με πούν. Όχι σχετικά με την προσευχή φυσικά. Υποθέσεις, προβλήματα.
Πάτερ, τώρα που σε βρήκαμε, να σου πούμε αυτό, να σου πούμε εκείνο. Με βρήκατε μέσα στην εκκλησία να τελειώσει μία ώρα, να τελειώσει, να περάσει η ακολουθία. Και βγαίναμε έξω από τον ναό. Πείστε μου τώρα, κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτε. Δεν έχουμε τώρα τίποτε. Μέσα είχατε εδώ, δεν έχετε. Βλέπετε ο πειρασμός τι κάνει. Δεν ξέρω αν σας συνέβη. Αλλά αυτό το είχα ζήσει εγώ. Μέσα στην εκκλησία έχουμε, βρίσκουμε, σκεφτόμαστε. Και στεκόμαστε φυσικά έτσι με ανέδεια μπροστά στο Θεό. Σαν το Φαρισαίο που μπήκε και στάθηκε και προσευχήθηκε με ανέδεια. Ή όταν δεν πάμε εκεί να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι προσευχή. Όταν προσευχόμαστε, πάμε να προσευχηθούμε. Λέγει κάποιος πατέρας, ο Άγιος Άνης Κλίμακος, αναφέρει στο κεφάλαιο αυτό περί προσευχής. Λέγει ότι κάποιος διδάχτηκε από άγγελο. Το διδάχτηκε, λέγει, ίσως να ήταν και ο ίδιος. Δεν ξέρω, γιατί οι Άγιοι Πατέρες όταν θέλουν να μιλήσουν κάτι που οι ίδιοι, από μεγάλη ταπείνωση φυσικά, που οι ίδιοι έχουν ζήσει, δεν λένε το έζησα εγώ ή είδα άγγελο, λένε κάποιος αδελφός διδάχτηκε, το ξέρω, όταν προσευχόμαστε λέγει, αφού το άγγελος έτσι είναι, όταν προσευχόμαστε πρώτα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, λέει. Λέγει, να τον ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες, για τις ευλογίες, έπειτα λέγει να εξομολογούμε τις αμαρτίες μας, να εξομολογούμε τις αμαρτίες ενώπιον του Θεού, τις αδυναμίες μας και τρίτον πρέπει να θέτουμε ενώπιον του Θεού τα αιτήματά μας. Να ζητάμε αυτό που έχουμε να ζητήσουμε. Όπως θα ζητούσε το παιδί από τον πατέρα. Εμείς συνήθως αυτό που κάνουμε είναι μια συνεχής ζητιανιά. Ζητάμε. Ζητάμε από την αρχή ως το τέλος ζητάμε. Ξεχνάμε την ευχαριστία, ξεχνάμε την εξομολόγηση ενώπιον του Θεού. Έτσι μπερδεμένη είναι και η προσευχή μας. Δεν το λέγω εγώ. Το λέγει ο Άγιος αυτός που λέγει Άγγελος. Και οι Άγιοι δεν λένε ψέματα. Ότι ο Άγγελος έτσι δίδαξε να ευχαριστούμε πρώτα τον Θεό. Όταν στεκόμαστε σε προσευχή, να τον σε κοινή προσευχή. Μπήκε στην λειτουργία, μπήκε στον Εσπερινό, μπήκε οπουδήποτε. Ναι, δόξα σε Θεό μου. Σε ευχαριστώ Θεό μου. Με αξίζει να έρθω στην Εκκλησία. Να παρουσιαστώ ενώπιον σου. Μπροστά σου να παρουσιαστώ. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Το ίδιο φυσικά και το βράδυ θέλουμε. Να προχωρήσουμε να κάνουμε προσευχή ή την Κυριακή όταν θα πάμε θα μπούμε μέσα στην εκκλησία όταν σταθούμε έτσι με ευχαριστία σταθούμε μπροστά στο Θεό και με την καρδιά μας θα λύσουμε να τον ευχαριστήσουμε όχι με τη σκέψη μας με όλη μας την καρδιά και όταν λέμε καρδιά λέμε καρδιακή προσευχή μερικοί ξενίζονται και λένε τι είναι καρδιακή προσευχή να πας κάτι και σκέφτεσαι πώς θα μιλήσεις έναν άνθρωπο και τα λες με τη σκέψη σου, με το λογικό σου. Σκέφτεσαι εκεί και λες τώρα θυμάσαι. Τα έκανες ποίημα, τα βάλες μέσα σου και λες θα τα πεις με τη σειρά τώρα. Μην χάσεις και τη σειρά. Και αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Και τα λες με τη σειρά. Τα λες με το μυαλό σου. Αλλά πας σε κάποιον και λες αυθόρμητα εκεί. Σε παρακαλώ του λες. Ναι, έχω πολύ ανάγκη. Βοήθησέ με. Σε παρακαλώ. Το λες με την καρδιά σου αυτό το πράγμα. Μιλάει η καρδιά σου. Πονάς με πόνο το λες. Εκεί απευθύνεσαι με την καρδιά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, πολλές φορές στο Θεό απευθυνόμαστε με τη σκέψη μας, με το μυαλό μας. Αυτό τα βάλαμε στη σειρά εκεί και ζητάμε. Ναι, αλλά όταν θα μιλήσει η καρδιά, θα τα πούμε, να, περίπου έτσι όπως σας είπα, όπως μιλάμε σε κάποιον που με πόνο εκεί, με πολύ θέρμη, με πολύ ζέση, τον παρακαλούμε και το λέμε, βοήθησέ μας. Ναι, τότε η προσευχή, η αίτηση, γιατί η προσευχή είναι αίτηση, συναντώμεθα με το Θεό, πλησιάζουμε το Θεό, για να του ζητήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να του πούμε τα αμαρτήματά μας και να του ζητήσουμε. Να του ζητήσουμε αυτά που θέλουμε, να του ζητήσουμε. Τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, τον αγώνα μας, τα πάντα. Ναι, όλα θέλει ο Θεός. Ο ίδιος είπε να ζητάμε. Ζητάτε, λέει, ζητάτε συνεχώς. Και πού να ζητάμε, στην προσευχή. Όταν λέει ζητάτε, εννοείται να προσεύχεστε συνεχώς. Και να μου ζητάτε. Δεν κουράζεται ο Θεός να ακούει τα προβλήματά μας. Χαίρεται, θέλει να ακούει τα προβλήματά μας. Αλλά οπωσδήποτε περισσότερο ευχαριστείτε όταν το παιδί ξεκινάει από ευχαριστία. Με ευγνωμοσύνη του τον ευχαριστεί και συνεχίζει έπειτα. Όταν λέγω πλησιάζουμε έτσι στην προσευχή και κάτι άλλο να αναφέρομαι για μέχρι που να μπεις μέσα στην εκκλησία. Έχεις διάφορους λογισμούς. Σκέφτεσαι τις δουλειές σου. Σκέφτεσαι τα προβλήματά σου. Σκέφτεσαι τι σου είπε ο άλλος, τι σου είπε η άλλη. Του τι συνέβη όλη την ημέρα ή μέχρι προλίγου πριν μπες στην εκκλησία συζητούσες διάφορα πειρανέμων και αδέτα συζητούσες ή πας το βράδυ να κάνεις το απόδειπνό σου να προσευχηθείς και έχεις βλέπεις τηλεόραση δεν καταφέρουμε κάτι στη τηλεόραση είναι και καλό το έργο βλέπεις τηλεόραση ή κάνεις συζητήσεις άσχετες όχι πνευματικές και έπειτα διακόπτεις και πας να προσευχηθείς δεν μπορείς να προσευχηθείς
Θα σου έρχονται οι παραστάσεις. Αυτά προηγούμενα που είδες στην τηλεόραση, που συζήτησες, τις συζητήσεις που έκανες, αυτά θα σου έρχονται στο μυαλό σου. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Θέλεις να προσευχηθείς. Πρέπει να υπάρξει κάποιο προήμιο. Εντάξει, βέβαια, άνθρωποι είμαστε και θα συζητήσουμε και τα προβλήματα μας θα πούμε και θα γελάσουμε και οτιδήποτε άλλο θα πούμε. Σταμάτησες. Θέλεις να προσευχηθείς. Μην πας αμέσως στην προσευχή. Κάθισε. Ένα τέταρτο τουλάχιστον. Διάβασε ένα πνευματικό βιβλίο. Συγκεντρώσε τον εαυτό σου. Μείνε εσύ και ο Θεός σου. Να φύγουν όλα από δίπλα σου, μέσα στο σπίτι, αλλά να εξαφανιστούν όλα. Να πεθάνουν όλα. Και γυναίκα και παιδιά και γνωστοί και προβλήματα όλα. Να μείνεις εσύ και ο Θεός. Δύο να υπάρχουν. Ναι, εσύ, ο εαυτός σου και ο Θεός. Αφού ηρέμησες έτσι, κάθισες έτσι λίγη ώρα, αφού τα ξέχασες όλα, αφού προσπάθησες να τα ξεχάσεις, και αν δυσκολέψεις να τα ξεχάσεις, διάβασε ένα πνευματικό βιβλίο να μείνουν τα τελευταία μέσα στη σκέψη σου. Τα πνευματικά να μείνουν. Και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς. Να δεις, θα την ευχαριστηθείς την προσευχή. Θα ευχαριστηθείς. Εάν όμως, εγώ τι βλέπω τώρα, μέχρι στην πόρτα συζητάμε, κάνουμε και πάμε να προσευχηθούμε. Δεν μπορούμε αυτά, δεν προσευχόμαστε. Οπωσδήποτε χρειάζεται μια κάποια προετοιμασία. Θυμάμαι κάτι που γράφει στο γεροντικό. Γιατί τα πατερικά δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, έτσι οι πολλοί νομίζουν. Τα πατερικά είναι για όλους τους χριστιανούς. Και κάποιος πολύ γνωστός μου είχε κάνει ένα δώρο στη γυναίκα του, δεν ξέρω, στο παγιά άλλη φορά, πήγε στη Θεσσαλονίκη και πήρε το γεροντικό. Και το έκανε δώρο στη γυναίκα του. Καλοί άνθρωποι, αλλά δεν ήξερε η γυναίκα. Και όταν είδε τον τίτλο γεροντικό, λέγει του για αγριά, με πέρασε, λέει, και μου έπαιρνε αυτό το βιβλίο. Δεν βρήκε κανένα άλλο να με φέρει, του λέγει. Αυτά ήξερε, διάβασε πρώτα και δεις. Δεν είναι για τους γέρους αυτό, λέει. Γεροντικό λέγεται. Για άλλο λόγο λέγεται γεροντικό. Διάβασε για τα παιδιά, για τους νέους, για όλους είναι αυτό το βιβλίο. Και έπειτα όταν άρχισε να διαβάζει, ευχαριστήθηκε. Και έλεγε ευχαριστώ που μου το έφερες. Ναι, ευχαριστήθηκε έπειτα. Ναι, της άρεσε έπειτα το βιβλίο αυτό. Ναι, εκεί σε αυτό το βιβλίο, στο γεροντικό, γράφει κάτι κάποιος μοναχός. Ζούσε με αμέλεια. Όλη την ημέρα ζούσε απρόσεκτα. Δεν πρόσεχε στους λογισμούς, τι λογισμοί του έρχονταν, τι λογισμούς έκανε, δεν πρόσεχε καθόλου. Παρασυρώταν από τους λογισμούς, τα αμαρτήματα αυτά ήταν που ό,τι παρασύρωταν από τους λογισμούς. Το βράδυ όμως καθόταν συνήρκετο, σκεφτόταν σοβαρά και ήθελε να επικοινωνήσει με τον Θεό, να προσευχηθεί. Και παρακαλούσε και έκλαιγε, αλλά δεν μπορούσε. Και στο τέλος λέγει, το αποκαλύφθηκε από τον Θεό, δεν θυμάμαι, φωνή άκουσε και το λέγει, παιδάκι μου, του λέγει, εσύ όλη την ημέρα αγκαλιάζει τον διάβολο. Όλη την ημέρα τον αγκαλιάζει. Και το βράδυ λες, διάβολε, φύγε. Πώς να γίνει αυτό. Πρόσεξε πώς θα περάσει την ημέρα σου. Και αλήθεια, έχει μεγάλη σημασία το πώς περνάμε την ημέρα μας. Αν είμαστε απρόσεκτοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θέλουμε το βράδυ να προσευχηθούμε, πολύ θα δυσκολευτούμε. Πάρα πολύ θα δυσκολευτούμε. Γιατί η προσευχή δεν είναι κάτι που έρχεται κατά τα παραγγελία. Άντε, τώρα θα προσευχηθώ και εντάξει, προσεύχομαι. Όχι. Όχι. Βέβαια είναι δύναμη καταπληκτική, όπως είπαμε, η προσευχή. Αλλά πρέπει για να μπορέσει κανείς σωστά να προσεύχεται. Η προσευχή, η σωστή προσευχή, η καθαρά προσευχή εξαρτάται από την όλη μας ζωή. Πρέπει να προσέξουμε ολόκληρη τη ζωή μας για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε. Θυμάμαι κάποιος άλλος πατέρας λέγει ότι το βάθρο, η βάση πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η προσευχή είναι η πίστη, λέει, η ζωντανή πίστη. Και πραγματικά, αν δεν υπάρχει αυτή η ζωντανή πίστη, να πιστεύω ότι ο Θεός είναι δίπλα μαζί μου, μ' ακούει ο Θεός, πώς μπορώ να προσευχηθώ σωστά. Τότε θα γίνεται αυτό που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, όπως λέγει χαρακτηριστικά, ότι κάνουμε σαν το πλοίο που αφιταλακευόμαστε. Να δω μια κύπαμε. Ναι. Τότε αρχίζουν οι λογισμοί και λένε, άραγε τώρα θα το κάνει ο Θεός αυτό, ή μ' ακούει ο Θεός, οι χίλιοι δυο λογισμοί. Αμφιβολίες και ή είμαι άξιος εγώ τώρα να με ακούσει ο Θεός, είναι άξιος να με ακούσει ο Θεός. Ναι, χίλιοι δυο λογισμοί λέγω. Ενώ όταν υπάρχει αυτή η ζωντανή πίστη, τότε πραγματικά πιστεύω, μ' ακούει ο Θεός. Μ' ακούει, γιατί ο Θεός είναι δίπλα μου, μαζί μου είναι ο Θεός. Αλλιώς αφιταλαντευόμεθα. Θα γίνει έτσι, δεν θα γίνει, ναι, το ζητάω όλα, θα μου το κάνει ο Θεός. Γιατί πολλοί προσεύχονται, αλλά λίγο οι προσευχές εισακούονται. Μήπως ο Θεός κάνει εξαιρέσεις και τους λίγους ακούει. Όχι. Να, ένα ζωντανό παράδειγμα. Πόσοι δεν πάνε στην Τίνο κάτω στην Παναγία και στη μεγάλη της γιορτή
για να τις προσφέρουν τους αρρώστους, να τις προσφέρουν τον πόνο τους, να προσευχηθούν. Προσεύχονται όλοι. Κλαίνε, δακρύωνε και πονούν, υποφέρουν, νικετεύουν. Δεν τους ακούει, Παναγία τους ακούει όλες. Αλλά όλων οι προσευχές δεν είναι σωστές. Εξωτερικά έτσι κινούμεθα, εσωτερικά όμως η καρδιά πώς κινείται, ξέρω αυτό. Γιατί όταν υπάρχει ολιγοπιστία, γι' αυτό ο Κύριος όταν του ζητάνε κάτι, τι λέγει, πιστεύεις, πιστεύεις λέγει. Ζητάνε, προσεύχονται, το παρακαλούν. Όταν ο Κύριος διδάσκει και πάνε και τον παρακαλούν, τον ικετεύουν να τους κάνει κάτι, έναν άρρωστο καλά, να θεραπεύσει ή οτιδήποτε άλλο, τότε προσεύχονται στον Κύριο. Παρακαλούν τον Κύριο, επικοινωνούν με τον Κύριο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς τον προσευχόμαστε. Μόνο ότι εκείνοι τον βλέπανε με αυτά τα μάτια. Εμείς τον βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Η πίστη μας κάνει να τον βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Και τον έχουμε δίπλα μας τον Κύριο. Γιατί μακαρίζουμε και λέμε ότι μακάρι ευλογημένοι εκείνοι κάτω τότε πριν από 2.000 χρόνια είχαν τον Κύριο, τον βλέπουν, τον ακολουθούσαν, ναι, τον ακούγανε. Εμείς είμαστε πιο μακάρι. Γιατί εμείς ζούμε στην εποχή της Χάριτος. Αυτοί μπορούσαν να τους περάσει και ο λογισμός και να πούνε ότι ένας άνθρωπος είναι. Ναι, θαύματα, κανένα άνθρωπο, τι δάσκαλος είναι. Εμείς έχουμε πια την πείρα των αιώνων. Και εμείς πρέπει, εάν εκείνοι ήσαν αδικαιολόγητοι, εμείς πολύ περισσότερο αδικαιολόγητοι είμαστε, εάν δεν πιστεύουμε ότι είναι δίπλα μας ο Κύριος. Μας ακούει, μας παρακολουθεί. Πας να σταθείς στην προσευχή, σε ακούει ο Κύριος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όσοι έχουν παρακολουθήσει δαιμονισμένους ή υπάρξεις που είναι υπό την επίρρεια των δαιμόνων, αυτοί πια λίγη λογική να έχουν, λίγο μυαλό να έχουν, καταλαβαίνουν ότι και ο Κύριος είναι δίπλα και ο δαίμονας είναι δίπλα. Και ο μεν Κύριος, όταν εμείς προσευχόμαστε σωστά, με την καρδιά μας προσευχόμαστε και καθαρά, χαίρεται. Ο δαίμον καίγεται. Υποφέρει ο δαίμον. Γι' αυτό και πάρα πολύ αντιστρατεύεται στην προσευχή ο δαίμον. Ενθυμούμε σε μερικές περιπτώσεις δαιμονισμένων, κάπου στον Ταξιάρχη και αλλού, που κάνουν οι άλλοι προσευχή απλοί άνθρωποι και έφρυτε, σταματήστε, ηγέτευε, παρακολούσε, πάψτε. Πάψτε, μην τα λέτε αυτά, λέγει. Σταματήστε, δεν με καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε, υποφέρω, λέγει. Υποφέρω. Με καίτε. Έτσι ακριβώς. Με καίτε, λέγει. Σταματήστε, αφήστε τα αυτά. Τα έλεγε η ύπαρξη σε εκείνη, ο άνθρωπος, όχι. Μιλούσε το δαιμόνιο με το στόμα του ανθρώπου. Ο δαίμον δίπλα παρακολουθούσε και καίγεται. Ήταν δίπλα τη στιγμή εκείνη. Ας μην το βλέπουμε στο δαιμόνιο, στο σατανά. Μα είναι ο σατανάς, δεν είναι ο Χριστός. Οπωσδήποτε και ο Χριστός είναι. Είναι μαζί μας ο Χριστός, πάντοτε. Όταν πάμε να προσευχηθούμε και έχουμε αυτή τη συνέστηση, και αυτό οπωσδήποτε πάρα πολύ θα μας βοηθήσει. Ξέρεις ότι όταν έχεις τη σκέψη σου, ότι μέσα στην εκκλησία, ότι δίπλα σου είναι ο Κύριος, μαζί σου είναι ο Κύριος, ότι συνομιλείς τη στιγμή εκείνη, σου γίνεται η τιμή, η μεγάλη τιμή μας γίνεται να συνομιλήσουμε όχι με άνθρωπο, με τον Κύριο, τότε πραγματικά δέος θα μας πιάσει. Πραγματικά δέος. Και με δέος θα προσευχόμαστε στον Κύριο, θα συζητάμε. Τότε δεν βλέπω τι κάνει ο Α και ο Β. Είμαστε πολύ χλιαροί. Είμαστε χλιαροί πραγματικά. Και κάποιος είχε πει όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία, είμαστε γιαυτίσιμο, είπε. Έτσι είπε. Κάποιος πατέρας από το Άγιον Όρος, όταν πήγε στη Ρωσία και γύρισε σε ένα μοναστήρι, είπε εκεί, σε αυτούς τους μοναστήριους είμαστε γιαυτίσιμο, λέει. Γιατί εκεί οι Ρώσοι πατάμε στις εκκλησίες και τους έβλεπες σταυρωμένα τα χέρια, κολόνες, αγάλματα. Πού να γυρίσει αριστερά και δεξιά ο Ρώσος. Ή γονατιστός, ή γονατιστοί οι άλλοι, ή κάνοντας μετάνοιες μέσα στην εκκλησία. Άκρα ησυχία. Βρισκόσουν σε ένα πραγματικά περιβάλλον άγιο. Σε ένα περιβάλλον μεταξύ χριστιανών προσευχομένων που προσεύχονται. Πήγανε λέει και οι μερικοί δικοί μας και άρχισαν δεξιά αριστερά να βλέπουν τι κάνουν οι Ρώσοι μέσα. Πνευματικοί δικοί μας. Έτσι μου λέγανε. Οπότε κάποια Ρωσίδα, κάποια τη λέει μπροστά σου, λέει. Κάνει νόημα. Κοίταζε πνευματικοί άνθρωποι που με εξομολόγησαν με πνευματική ζωή, όχι τυχαίοι. Από Θεσσαλονίκη έτσι μου τα είπαν, δεν ξέρω. Και χαζεύουν πώς τι κάνουν οι Ρώσοι, πώς μπαίνουν και πώς προσεύχονται μέσα στον Ναό. Ναι, αυτοί πραγματικά προσεύχονται. Έτσι ο ναός, το εκκλησίασμα μέσα, και έτσι, εγώ δεν τα είδα, έτσι μου είπαν ότι είναι. Αυτό είναι ένα εκκλησίασμα που πραγματικά αναπέμπει τις προσευχές, που επικοινωνεί με τον Θεό, που έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Έχει την αίσθηση, ζει την παρουσία του Θεού. Και δεν σκέφτεται τι θα πει ο άλλος, τι θα κάνει. Εμείς τώρα, αν θέλουμε να έχουμε ένα κουβό και έχουμε στο σπίτι κομποσχήνη και θέλουμε να το έχουμε και στην εκκλησία, διστάζουμε. Να το έχουμε και στην εκκλησία, τι θα πει ο άλλος, τι θα σκεφτεί, πώς θα με δει, τι θα κάνει.
Το κάνουμε και δεν το κάνουμε. Γιατί ζούμε με την επίρρεια των άλλων. Τι λένε οι άλλοι, τι κάνουν οι άλλοι, πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Γιατί μέσα στο νου πάμε και για τους άλλους, όχι μόνο αποκλειστικά για το Θεό, εμείς και ο Θεός. Αυτά θα ζούμε. Είμαστε χλιαροί. Γι' αυτό και κουραζόμαστε στις εκκλησίες. Κουραζόμαστε πραγματικά. Και κάθονται τα μεγάλα τα κεφάλαια, τα τρανά, λένε ωραία οι καθολικοί. Μισή ώρα και εμείς μισή ώρα. Να περικόψουμε πολλά πράγματα. Τι τα θέλουμε, δύο ώρες, δυόμισι ώρες. Και στα μοναστήρια καλό, για αρχίζουν στις 12 και τώρα στις 5, 6, πανηγύρια, 16 ώρες. Τι τα θέλουμε αυτά, λέγε. Όχι. Όποιος έζησε την προσευχή, αυτός να το σκοτώσουν, δεν τα αφήνει αυτά. Όποιος γλυκάθηκε από την προσευχή, είναι το γλέντι του, η διασκέδασή του, η απόλαυσή του είναι. Είναι το παν για αυτόν. Μη συγχωρείτε. Είναι το παν για αυτόν. Είναι το παν. Ναι. Αλλά να ζήσουμε την προσευχή, να την νιώσουμε. Εάν ξέραμε, λέγω, τι απόλαυση είναι η προσευχή, τότε θα κάνουμε το παν για να μπορούμε να προσευχόμαστε. Θα κάνουμε το παν. Και λέγω, όποιος γλυκαθεί λίγο από την προσευχή, δεν φεύγει. Δεν φεύγει, δεν απομακρύνει. Ξέρουν αυτοί που άνεσαν κάποια γλύκα, γνωρίζουν. Αλλά πολλοί θα βοηθηθούμε, αφού λέγει, θέλει γενικά για την προσευχή, πολλοί θα βοηθηθούμε όταν πλησιάζουμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο στην προσευχή. Είπαμε, μια προετοιμασία. Ένας πρόλογος στην προσευχή να υπάρχει. Πολλοί έχουν την καλή συνήθεια πριν ξεμερώσει η Κυριακή ή και από βραδείς. Κάθονται, διαβάζουν πνευματικά βιβλία. Πολύ καλά. Όποιος κάθεται και μέχρι τις 12 παρακολουθεί τηλεόραση το Σάββατο και πάει την άλλη μέρα στην εκκλησία, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να προσευχηθεί. Ας παρακολουθεί και θρησκευτικά έργα στην τηλεόραση και άλλα κοινωνικά λεγόμενα έργα. Ναι, όποιος θα καθίσει να διαβάσει ένα πνευματικό βιβλίο και το πρωί να ετοιμαστεί καταλήλως, αυτός θα μπορέσει να προσευχηθεί όταν θα πάει στην εκκλησία. Έπειτα έχουμε τις κατηδίαν προσευχές, το απόδειπνο ή το πρωί που θέλεις να κάνεις μια μικρή προσευχή. Ναι, και εκεί χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση. Πρώτα είναι η πίστη. Να πιστεύουμε ζωντανά ότι ο Θεός είναι δίπλα μας. Δεν δέρουμε αέρα. Δεν προσπαθούμε να διασχίσουμε τα ουράνια και να βρούμε ψηλά στα ουράνια το Θεό και να επικοινωνήσουμε εκεί, να τον βρούμε εκεί μέσα. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Ή στην εκκλησιά, ή στο σπίτι σου, ή στον δρόμο, οπουδήποτε θέλεις να προσευχηθείς, ο Θεός είναι δίπλα σου. Αυτή η πίστη, αυτή η συνέστηση, αυτό είναι το πρώτο. Το απαραίτητο που πρέπει να σκεφτόμαστε. Έπειτα. Μία προετοιμασία με μελέτη, με ανάγνωση και μία στροφή στον εαυτό μας. Να στρεφόμαστε στον εαυτό μας, να φύγουμε από όλα τα άλλα, την καθημερινότητα. Λεγόμαστε ελεηνοί ζητιάνοι. Οι ελεηνοί ζητιάνοι πραγματικά, πάλι μας ακούει ο Θεός. Αλλά όμως πόσα θα μας άκουγε και θα τακτοποιούσε όλες τις υποθέσεις μας, εάν θα ξεχνούσαμε όλα αυτά, τα αφήναμε και... Εμείς, όπως είπα και ο Θεός, μόνο εμείς και ο Θεός τον πλησιάζαμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μ' αξιώνεις εμένα το τίποτε, τη σκόνη, το μηδέν, να έρχομαι μπροστά σου. Να τον ευχαριστήσουμε. Είμαι ένας αδύνατος. Να εξομολογηθούμε την αδυναμία μας. Και δεν ταξίζω. Δεν ταξίζω. Ελεηνός είμαι. Αλλά επειδή είσαι αγάπη, είσαι πατέρας, ελέησέ με. Μόνο αυτά, τίποτε άλλο. Όχι ειδικά αυτό και εκείνο και εκείνο, μόνο αυτά, έλεησέ με. Τότε θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Πάντα προσθετήσετε. Ξέρει ο Θεός. Όλα τα άλλα θα τα τακτοποιήσει ο Θεός. Εάν εμείς κινηθούμε έτσι με την καρδιά μας, θα τα τακτοποιήσει. Να, αυτή είναι σωστή πράξη. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Παλιά, παιδιά ήμασταν φυσικά και νομίζαμε ότι καθόμαστε και σκεφτόμαστε, κάνουμε ατομικές προσευχές. Θεέ μου και αυτό και εκείνο και αυτά και κάτι χαζάψιμο. Ναι. Ο ληστής τι είπε, το Σταυρό τι είπε, μνήστητή μου Κύριε όταν έρθει τη βασιλεία σου. Είμαι ληστής, είμαι αμαρτωλός. Είσαι ένας πατέρας εσύ. Μπορείς να με θυμηθείς, να θυμηθείς εμένα το ληστή. Θυμήσουμε. Να η προσευχή του ληστού. Ο τελώνης, ο Θεός συλλάστητη με το αμαρτωλό. Δεν έκανε άλλη προσευχή ο τελώνης. Προσήφθηκε το. Δεν είπε μια φορά τη λέξη ο Θεός συλλάστητη. Μου λέγει η γραφή προσήφθηκε το. Συνεχώς όλα πολύ προσήφθηκε το. Και έλεγε ο Θεός συλλάστητη με το αμαρτωλό. Σε ευχαριστώ που με αξιώνεις και μπήκα στο ναό σου. Με αξίωσες αυτά τα βρώμικα πόδια και μπήκα στο ναό σου. Δεν τολμώ να προχωρήσω μπροστά. Βλέπετε πόσο ταπεινά σκέφτεται. Εδώ σε μια κρίτσα θα καθίσω δίπλα στην πόρτα. Ούτε τον βλέμμα να σηκώσω. Δεν είμαι άξιος να σηκώσω τον βλέμμα ψηλά στους ουρανούς. Έτσι ξεκινάει την προσευχή του. Εγώ μόνο χωματένος εγώ. Αξίζει μόνο το χώμα να σκέφτομαι. Βλέπετε πόσο ταπεινά προσεύχεται.
Μόνο το χώμα αξίζει να βλέπω και να σκέφτομαι την αξιότητά μου, την δεμενότητά μου, την αχρεότητά μου. Εσύ είσαι αγαθός, είσαι πατέρα. Είσαι γεμάτος αγαθότητα και σπλάχνα εκφυρμών. Λοιπόν, εγώ Ελληνός σου λέγω να με ελεήσεις. Ο Θεός ελάστηκε. Τον ελέησε ο καλός Θεός. Τον ελέησε. Και μάλιστα συνεκίνησε τον Θεό η προσευχή αυτή του. Γιατί ήταν γεμάτη δύναμη αυτή η προσευχή. Ή βλέπουμε στη γραφή την μητέρα του Σαμουήλ, του προφήτου Σαμουήλ, την Άννα. Την ηρωίδα που κάθεται βουβή μες στο ναό. Κάθεται. Σιωπηλή. Κάθεται τώρα πολύ εκεί. Και τόσο πολύ που ο αρχιερεύς που την έβλεπε ξενίστηκε και λέει γυναίκα τι κάνεις. Σήκω να φύγεις. Αλλά άκουσε φωνή. Από τον ουρανό ακούστηκε και φωνή και λέει γυναίκα τι βουάς ενώπιόν μου λέγει. Βουάς φωνάζεις δυνατά, βροντερά φωνάζεις ενώπιόν μου. Ήρεμα ήσυχα καθόταν. Αλλά με την καρδιά της ψέλιζε μερικές λέξεις. Με την καρδιά της. Και αυτές οι λέξεις ήταν μια βοή που έφτασε στα αυτιά του Κυρίου. Και εγένετο το αίτημά της. Της εχάρισε παιδί. Και μάλιστα το γίγαντα εκείνο το Σαμουήλ. Και έλεγε απλά Θεέ μου δώσ' μου ένα παιδί. Αυτό έλεγε. Από σένα εξαρτάται. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εσύ μπορείς. Και σαν πατέρας μπορείς να το κάνεις. Αν θέλεις, το δώσε. Αυτό έλεγε. Δεν έλεγε τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αξία, αλλά εσύ τους αναξιούς τους επισκέπτεσαι. Και μπορείς να μου δώσεις. Δώσ' μου. Έτσι με την καρδιά της μιλούσε. Και αυτό ήταν μια βουή που ανέβηκε στο Θεό. Και απάντησε ο Θεός αμέσως. Μα δεν χρειάζεται πολυλογία στην προσευχή. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η καλύτερη προσευχή, η καλύτερη είναι να λες μερικές λέξεις. Κύριε σου Χριστέ, ιέ του Θεέ, ελέησέ με. Κύριε σου Χριστέ, ιέ του Θεέ, ελέησέ με. Αυτές τις λέξεις. Να τις λες και στον δρόμο και στη δουλειά σου. Αν είσαι γυναίκα στο σπίτι μέσα, σκουπίζεις, κλαίνεις πιάτα, τα χέρια δουλεύουν, αλλά οι σκέψεις αυτές τις λέξεις. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ. Όταν στο νόημα των λέξεων αυτών είναι οι σκέψεις μας και συμμετέχει και η καρδιά μας, το λέμε όπως είπαμε με πόνο, με την καρδιά μας το λέμε, όχι απλά μιλάμε και λέμε, συμμετέχουμε, έτσι το ζητάμε με την καρδιά μας, κάνουμε την καλύτερη προσευχή. Μπορεί να είσαι στον δρόμο να βαδίζεις και να κάνεις τη ζωντανότερη προσευχή. Μπορεί να δουλεύεις και να κάνεις την καλύτερη προσευχή. Βλέπετε, προσευχή δεν είναι μόνο να σταθείς στην εκκλησία μέσα. Είναι απαραίτητη, η κοινή προσευχή είναι απαραίτητη. Εάν δεν πας να προσευχηθείς την Κυριακή με όλους τους αδελφούς ή δεν καθίσεις το βράδυ να κάνεις ένα απόδειπνο, μη ζητάς να κάνεις την ευχή, δεν μπορείς. Είναι αδύνατο. Για να φτάσεις στην ευχή πρέπει να περάσεις από αυτά τα στάδια της κοινής λατρείας και έπειτα να φτάσεις εκεί. Αν πεις ότι εγώ δεν θα πάω, θα καθίσω στο σπίτι μου, θα λέγω την ευχή. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα λέγω την ευχή. Δεν κάνεις τίποτα. Ματαιοπονείς, τίποτε δεν θα κάνεις. Να. Κάποιος που σκέφτεται κάπως έτσι, στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι των Ιβύρων μου λέγανε, ένας εργάτης που λέγει, κάνετε προσευχή και είστε κύριε σου Χριστέ, λέει, παίρνετε αυτό το κουμπουσκί, το κουμπολό, λέει, κύριε σου Χριστέ, λέει, τι πράγμα, λέει, σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, τι, αυτό το κάνουν όλοι, λέει, και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, τεμπέληδες, λέει, δεν κάνετε τίποτε άλλο, εμείς σκοτωνόμαστε στη δουλειά, εσείς τι θα κάνετε προσευχή, λέει. Του λέγει, αυτό δεν είναι τίποτε, δεν είναι εργασία αυτό, κοίταξε. Εμείς δεν θέλουμε να μας κάνεις δουλειά, έκοβε ξύλα. Δεν θέλουμε να μας κάνεις να μας κόβεις ξύλα. Να σου δώσουμε ένα τέτοιο και σένα, ένα κομπολόι που θες, κομποσχήνι είναι αυτό. Να σου δώσουμε να κάθεσαι και να κάνεις και εσύ αυτό που κάνουμε και εμείς. Να λες κύριε σου, Χριστέ, ελέησέ με. Και να πληρώνεσαι. Να παίρνεις το ημερκάματό σου και περισσότερο θα σου δίνουμε, αλλά να κάνεις αυτή την προσευχή να κάνεις. Ο άνθρωπος χάρηκε. Μιλάτε σοβαρά, λέγει. Έλεγε σοβαρά. Να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να σκοτώνεις να πας στο δάσο να κόβεις ξύλα. Το δέχτηκε. Αλλά ούτε μια φορά μπόρεσε να το περάσει. Έσκασε. Πάρτε το λέγει, θα πάω στο βουνό. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε μια φορά. Κάθεσε εκεί να συγκεντρωθεί και να πει. Ούτε και τις λέξεις δεν μπορούσε να πει. Κύριε σου, όχι να συγκεντρωθεί. Αυτές τις λέξεις, κύριε σου, Χριστέ, για το θέλεσαι με, δεν μπορούσε να τα πει. Μη σπέντε παράξενο, δεν μπορούσε. Γιατί ο καμένος δεν είχε σχέση με την Εκκλησία. Δεν ζούσε τη ζωή της, την μυστηριακή ζωή, ούτε τη λατρεία ζούσε. Αυτό είναι πολυτέλεια στην προσευχή, το κομποσχήνι η ευχή. Όποιος αγωνίζεται να ζήσει την προσευχή στην εκκλησία ή την κατηδίαν προσευχή, τότε μπορεί εύκολα να εισέλθει, να μπει και στην προσευχή αυτή την ευχή που λένε οι πατέρες. Να ζήσει, να αρχίσει να εργάζεται, να δουλεύει αυτή την ευχή και να την νιώθει. Ή μπορεί παράλληλα με την άλλη προσευχή να έχει και αυτή την ευχή.
Είναι απαραίτητο όμως η άλλη. Να έχει την ευχή στη δουλειά του, στην εργασία του. Άρα αν κατάλαβα καλά, πρωί και βράδυ πρέπει να γίνονται οι καθιερωμένες προσευχές στην Εκκλησία και μετά αυτό με απλά λόγια που έχουμε ιδιαίτερα να πούμε. Ναι, ναι. Και οι καθιερωμένες προσευχές είναι απαραίτητο να γίνονται. Απαραίτητο να γίνονται. Και η Εκκλησία θέλει και για τους εγγάμους ακόμα το απόδειπνο να το κάνουμε. Αφού κάνουμε το απόδειπνο, έπειτα να πούμε ό,τι θέλουμε στον Κύριο, να πούμε. Αλλά το απόδειπνο να γίνει. Το απόδειπνο να γίνει. Γιατί μερικοί λένε έκανα την προσευχή, έκανα το σταυρό μου, είπα το πάτερ μου, έκανα την προσευχή και έφυγα. Είναι προσευχή αυτή. Κάτι είναι και αυτό φυσικά. Κάτι είναι. Κάτι είναι. Από το μην κάνεις και ούτε σταυρό, κάτι είναι. Ναι. Αλλά προσευχή. Βέβαια, εάν θα φτάσουμε στο σημείο να ζούμε το απόδειπνο, να το ζούμε, τότε δεν ξέρω, εγώ δεν νιώθω την ανάγκη αφού θα διαβάσω το απόδειπνο να πω κάτι άλλο επί το σημείο. Γιατί μέσα η προσευχή, η προσευχή της Εκκλησίας τα περικλείουν όλα. Και ευχαριστίες έχουν και δοξολογίες έχουν και αιτήματα έχουν. Όταν αρχίζεις τον ψαλμό, ελέησόν με ο Θεός, τότε λες τις αμαρτίες σου. Και προσέξτε, όταν διαβάζουμε την προσευχή, όταν λέμε την προσευχή, δεν διαβάζει, δεν κάνεις ανάγνωση. Αυτό το προσέξουμε πολύ. Αν πάρουμε να κάνουμε το απόδειπνό μας, παραδείγματος χάρη, και παίρνουμε το προσευχητάρι και λέμε, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, όπως θα διαβάζαμε στην τάξη ή κάπου αλλού, δεν προσευχηθήκαμε. Τα λόγια εκείνα δεν είναι το Δαβίδ, είναι δικά μου λόγια. Που τα λέγω εγώ στον Κύριο. Ή όταν λέγω δόξα ύψιστε του Θεού, λέγω τη δοξολογία. Δεν διαβάζω ένα κείμενο από το βιβλίο. Λέγω με την καρδιά μου, δοξάζω τον Θεό, δόξα σε Θεέ μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου, μέσα μου αυτά γυρίζουν. Όταν εξητώ το έλεος, διαβάζω τον ψαλμό που μιλάει για το έλεος του Θεού, τότε μέσα μου κινούνται οι αμαρτίες μου, τα προβλήματά μου, πόσο λείπησα τον Θεό, ενώ λέγω αυτά τα λόγια, αυτά σκέφτομαι. Αυτά σκέφτομαι. Τις αμαρτίες μου σκέφτομαι και ζητάω έλεος από τον Θεό. Να με εξαιώσει ο Θεός, η καρδιά μου να φύγει από την αμαρτία, να δοθεί στον Κύριο. Όταν δοξάζω, δοξολογώ τον Θεό, λέγω πάντοτε άλλη σκέψη μου μέσα σε αυτός. Στο περιεχόμενο της δοξολογίας κινείται η σκέψη μου. Και είναι κάτι το δικό μου, δεν είναι κάτι του Δαβίδ ή κάτι κάποιο άλλο ημινοδού που το έγραψε. Είναι λόγια δικά μου. Με καταλαβαίνετε, Έτσι πρέπει να τα λέμε, όχι να διαβάζουμε απλώς. Ίσως και να αρκεί είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και να αρκεί να αρχίσουμε να διαβάζουμε μόνο. Δεν μπορούμε αυτής εξ αρχής να τα νιώθουμε. Δεν είναι αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο. Να πω αδύνατο. Αλλά αφού τα διαβάζουμε, να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να τα κάνουμε δικά μας. Να είναι αυτά λόγια δικά μας. Και αν τα μάθεις και απ' έξω, τόσο το καλύτερο. Κάθεσαι και λες, όπως λες και να το μεχίσω προσοχή, λες αυτά τα λόγια και είναι, σε βοηθάει η Εκκλησία. Να κάνεις με εξομολόγηση, να κάνεις με ευχαριστία, να πεις τα αιτήματά σου. Όταν λέμε εκείνο από την μικρή ψυχή, ο Θεός την βοήθεια μου πρόσθεσε, Κύριε, το βοηθεί με σπεύσον. Πόσο ωραία, τι υπέροχο από αυτό. Τι λόγια να βρω εγώ να μιλήσω, καλύτερα να μιλήσω στον Κύριο. Θεέ μου, πρόσχε, έλα στην βοήθεια, έλα να με βοηθεί. Πρόσχε, φυσικά δεν καταλαβαίνουμε και τα λόγια. Εάν καταλαβαίνουμε και αυτό το κακό, και αν τώρα πάμε σε άλλο, εάν η Εκκλησία αντιδρά, όταν δεν ξέρουμε, λένε τι τους έφυγε τους φοβάτους και τους δεσποτάδες και φωνάζουν, γιατί καταργούν τη γλώσσα, το κράτος καταργεί τη γλώσσα και εισαγάγει μέσα αυτή τη δημοτικιά. Και δεν θα υπάρχει ιεραρχία στα σχολεία. Τι χάνουμε, όλη την παράδοση χάνουμε. Χάνουμε όλο τον ελληνισμό μας. Όλο το παρελθόν το χάνουμε. Μα όλες τις προσευχές, τις ακολουθείς, όλα τα χάνουμε. Δεν θα πεις να τα μεταφέρεις στην δικιά σου τη γλώσσα. Είναι σαν να κατεβάζεις έναν άγγελο και τον κάνεις άνθρωπο. Ο άγγελος είναι άγγελος. Όταν τον έκανες άνθρωπο, έχασε την αξία, έγινε άνθρωπο. Έτσι είναι όταν αυτά τα λόγια, τα γεμάτα σοφία, που και η γλώσσα αυτή, η αρχαΐζουσα, είναι πολύ περιεκτική. Μέσα σε μία λέξη περιέχει πολλά πράγματα. Που με τη δικιά μας τη γλώσσα, τη φτηνή, είναι φτηνή η δικιά μας γλώσσα, δεν μπορείς αυτά τα νοήματα να τα πάρεις μέσα και να πεις αυτά που λέγουν οι λέξεις αυτές οι αρχές. Ναι, λες ένα άνος χώμεντας καρδίας. Τρεις λέξεις λες. Αλλά με αυτές τις τρεις λέξεις ανεβαίνεις στον ουρανό. Πραγματικά ανεβαίνεις στον ουρανό. Μεταφέρεις στον ουρανό με αυτές τις τρεις λέξεις. Και πες τα στη δικιά σου τη γλώσσα. Δεν ξέρω, εγώ έτσι τα νιώθω. Εάν εσείς νιώθετε το ίδιο, λέγοντας όσοι καταλαβαίνουν από αυτή τη γλώσσα, την αρχαΐζουσα, νιώθετε το ίδιο με το να τα λέτε και στην κοινή, τότε κάνω λάθος εγώ, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν θα νιώσουμε αυτό που νιώθουμε όταν καταλαβαίνουμε. Όχι ότι η γλώσσα έχει κάτι το μαγικό, αλλά η γλώσσα περιέχει νοήματα πολλά
που αυτή δεν μπορεί να δεν τα περιέχει. Δηλαδή χάνουμε, πολλά χάνουμε. Δεν μπορούμε αυτά τα νοήματα να τα μεταφέρουμε στη δικιά μας τη γλώσσα. Να, ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε στον ουρανό. Είδε τον παράδεισο, έγισε τον παράδεισο. Άκουσε την αρμονία των αγγέλων. Τα άκουσε όλα. Ξαναγύρισε στη γη. Δεν μπορούσε να πει τίποτα. Είχε γλώσσα. Μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Άρρητα ήταν τα ρήματα. Κάτι σχετικό σκέφτομαι και στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, είναι κάτι το ουράνιο, κάτι το άλλο, κάτι το θείο. Αυτό που έχουμε εμείς τώρα. Τώρα να το μεταφέρουμε στη δική μας τη θέση, στη γλώσσα μας. Δεν μπορούμε. Είναι αδύνατο. Χάνει πάρα πολύ. Χάνει. Γιατί εμείς να μην γνωρίσουμε. Πήγα στη Ρωμανία, στο Γαλάτσι, και ένας διάκονος, και όταν έμαθε ότι είμαι από την Ελλάδα, μου λέγει γινώσκης αρχαία ελληνική. Και μιλούσε, έστω και σπασμένα, μιλούσε την αρχαία ελληνική και συνοηθήκαμε, όσο και εγώ ήξερα από το γυμνάσιο φυσικά, συνοηθήκαμε με τα αρχαία ελληνικά. Ένας ξένος, επειδή ξέρει πόσο πολύ τον βοηθούν τα αρχαία ελληνικά, κάθεται και τα μαθαίνει. Εμείς οι Έλληνες, ένα γινώσκης θα ακούμε αργότερα και δεν θα ξέρουμε τι σημαίνει γινώσκης. Σχόμενα ακούμε και δεν ξέρουμε τι είναι σχόμενα. Δεν λέγω για τους απλούς που τελειώσαν μόνο δημοτικό. Για αυτούς που τελειώνουν γυμνάσιο και λύκειο. Γι' αυτό λέγω τόσο έτσι φωνάζει η Εκκλησία και αντιδρά και αντιστέκεται. Ναι, όταν λέγω καταλαβαίνουμε τα λόγια της Εκκλησίας, όσα μας λέγει η Εκκλησία, τότε δεν χρειάζεται ατομική προσευχή. Όλα πειρέχονται με η Εκκλησία. Στις προσευχές της τα λέγει όλα. Τα λέγει όλα. Και μάλιστα, αν μπορέσουμε, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ζήσουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ του θελέησον αυτή την προσευχή, τότε δεν μπορούμε να λέμε τίποτα άλλο. Συνεχώς υπάρχουν πατέρες που ακολουθίες δεν κάνουν. Ούτε όρθρο, ούτε σπερινό, τίποτε δεν κάνουν. Συνεχώς αυτή την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ του θελέησον. Γιατί τι είπαμε, προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό, ένωση με το Θεό. Αυτά τα λίγα λόγια, τα πολλά λόγια σε σκορπίζουν. Όταν λες πολλά λόγια, σκορπίζεσαι. Αρχίζουν και έρχονται εικόνες, έρχονται παραστάσεις. Έρχεται διασκορπισμός, ο ρεμβασμός έρχεται. Έρχεται αρπαγή, αρπάζει τη σκέψη του Σατανάς. Ενώ σε λίγα λόγια, σε δύο-τρεις λέξεις, μπορείς να συγκεντρωθείς. Ο Θεός ηλάσθητη μου το αμαρτωλό. Φτάσκεται. Ο Θεός ηλάσθητη μου το αμαρτωλό. Σκέφτεσαι μόνο αυτά. Και δεν ξεφεύγεις. Το πρόβλημα στην προσευχή είναι να μην ξεφύγει η σκέψη σου. Να μην απομακρυνθεί από τα λόγια αυτά. Να μην σκέφτεσαι άλλα εκτός της προσευχής. Όταν μπορείς στην αρχή και σκέφτεσαι μόνο τα λόγια και σου γίνει κατάσταση σε αυτό να σκέφτεσαι μόνο τα λόγια, τότε αρχίζεις και νιώθεις γλύκα μέσα σου. Χαρά νιώθεις, ευχαρίστηση νιώθεις μέσα σου. Και έπειτα πια σιγά σιγά εξοικειώνεσαι, συνηθίζεις, μαθαίνεις να βαδίζεις και το λες άνετα. Δεν φεύγει τόσο εύκολα η σκέψη σου. Και όσο προχωρείς, τόσο δυσκολότερα φεύγει η σκέψη σου και περιορίζεσαι σε αυτές τις προσευχές. Δεν θέλεις να λες τίποτα άλλο, δεν το θέλεις. Όλα τα προβλήματά σου τακτοποιούνται λέγοντας δύο λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμοι, ο Θεός ελάστε τον μαρτωλό, η δόξα σου ο Θεός. Ή κάποιοι άλλοι που λέγανε ένα στίχο από το ψαλμό, που μη μην αλεί το όνομα της οδός δόξαν. Να, μερικές λέξεις μόνο. Και έκανα μια συνεχή προσευχή. Και πολλοί πατέρες προχωρημένοι στο Άγιον Όρος, είτε κυρίως στα σπίτια ή στην έρημο περισσότερο, μόνο στη λειτουργία πάνε. Για να κοινωνήσουν. Όλες τις άλλες ακολουθίες τις κάνουμε τον κομμουσκήνιο. Όταν λέμε τον κομμουσκήνιο λένε Κύριε σου Χριστέ ελέησον με, Κύριε σου Χριστέ ελέησον. Και είναι αυτή και ο Θεός. Έχουν μια πραγματικά συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Και είδα κάποιον τέτοιον, έτσι που ζει αυτή την προσευχή, έναν τέτοιον πατέρα, ήταν στα Καρούλια, έχει χρόνια πια, κοιμήθηκε, που επιμέναμε, πολύ χτυπούσαμε την πόρτα, ήθελα να το δούμε. Αυτός φαίνεται έκανε προσευχή μέσα. Δεν μας είπε τίποτα, αλλά φάνηκε. Όταν βγήκε έξω φάνηκε. Ναι, γιατί ήταν δάκρυα στα μάτια του, φαινόταν ότι ήταν δάκρυα, υπήρχαν δάκρυα και έλαμπε το πρόσωπό του. Πολύ γαλήνιος. Ήταν ένας πολύ φωτεινός. Ναι, όταν τον είδαμε, δεν χορταίναμε να τον βλέπουμε. Δεν θέλαμε τίποτε άλλο, να τον βλέπουμε μόνο θέλαμε. Τίποτε άλλο. Και δεν μας είπε πολλά λόγια, αλλά φύγαμε. Πετώντας από εκεί, μέσα στα βράχια, στα Καρούλια πετούσαμε κυριολεκτικά. Όσοι πήγαν στα Καρούλια ξέρουν. Ήμασταν και παιδιά τότε. Ναι, γιατί σταθήκαμε λίγο κοντά σε έναν άνθρωπο που έζησε την προσευχή. Και αυτός δεν έκανε άλλη προσευχή. Το κομποσκήνιο, Κύριε σου που γιατί δεν λέει σώμα. Κύριε, ούτε βιβλία διάβαζε τίποτε. Αυτή την ευχή έκανε. Αλλά αυτές οι λίγες λέξεις
μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας, το νου μας και να σκεφτόμαστε μόνο το Θεό. Σε αυτό μας βοηθούν. Γιατί η μεγάλη αδυναμία στην προσευχή είναι ο διασκορπισμός. Να λες λόγια και να σκέφτεσαι άλλα. Να, θα έχετε προσέξει όσοι διαβάζετε το απόδειπνο. Πολλές φορές λέμε το πιστεύω και μερικά από το πιστεύω νομίζουμε ότι δεν τα είπαμε. Ή μέσα στην εκκλησία, τις Κυριακές, τις γιορτές, σκέφτεσαι και λες αυτό το είπανε. Τ' άκουσες, αλλά ήσουν αλλού. Το είπανε, νομίζουμε ότι δεν το είπανε. Ναι, γιατί σωματικά βρισκόμασταν, η σκέψη μας είχε κάνει περίπατο. Άρα δεν μπορούμε να νιώσουμε έτσι την προσευχή, να ζήσουμε την προσευχή. Γι' αυτό, μεταξύ των άλλων που είπαμε, σε αυτές τις παραδεδομένες από την Εκκλησία προσευχές, να προσπαθούμε οι σκέψεις μας να είναι σε αυτά που ακούμε. Αλλά είπε κάτι ο πατήρ Παΐσιος σε μια ψυχούλα που έκανε την ερώτηση. Καλά πατήρ μου, εγώ έβγαλα το δημοτικό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Ακούς τη λέξη Παναγία. Μέσα στο τροπάρι, ακούς τη λέξη Παναγία, να σκέφτεσαι την Παναγία συνεχώς. Ακούς τη λέξη Χριστός, να σκέφτεσαι τη λέξη Χριστός. Ακούς, με συγχωρείτε, να σκέφτεσαι τον Χριστό συνεχώς. Ακούς τη λέξη Άγιος, να σκέφτεσαι τον Άγιο, τους Αγίους. Και πραγματικά όταν έτσι κάνεις, το έχω προσέξει. Αυτός το τροπάρι όταν αναφέρει την Παναγία, μιλάει για την Παναγία, για τη ζωή της, γενικά για αυτό. Και όταν κανείς ακούγοντας τη λέξη Παναγία σκέφτεται την Παναγία, απλώς το μυαλό του είναι στην Παναγία. Επικοινωνεί με την Παναγία, είναι στο Χριστό, είναι στον Άγιο. Κάνει ό,τι κάνει και ο άλλος που καταλαβαίνει τα λόγια. Και μπορεί έτσι και προσεύχεται. Δεν σκέφτεται άλλα αντάλλων, δεν ρεμβάζει, δεν δεσκορπίζεται. Αν όμως κάποιον τον αναπαύει η ατομική προσευχή, να την κάνει. Να κάνει την ατομική προσευχή. Αλλά να προσπαθεί όμως να προσπαθούμε να ζήσουμε τις προσευχές της Εκκλησίας. Γιατί όταν πραγματικά τις ζήσουμε, τότε δεν θα χρειάζεται να έχουμε ατομική προσευχή. Γιατί αυτή η προσευχή της Εκκλησίας θα είναι δικιά μας προσευχή. Μήπως κάποιος άλλος ήθελε να πει κάτι. Όχι. Να προσέξουμε, να κάνουμε προσεκτικό, να καταστήσουμε προσεκτικό εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας και τον πρόσεξε. Είπες και δεν κατάλαβες τίποτε, δεν έζησες τίποτε. Ναι, πρόσεξε τώρα στο παρακάτω. Συγκράτησε τη σκέψη σου. Προσπάθησε να συγκρατήσει τη σκέψη σου σε αυτά τα λόγια. Γιατί τότε δεν θα μας κάνει ο διάβολος τίποτε άλλο δεν θα μας κάνει παρά να αρχίζουμε και να ξαναρχίζουμε το ίδιο πράγμα, να κουραζόμαστε ώρες ολόκληρες εκεί και να μην κάνουμε τίποτε. Να συνεχίσουμε, αλλά να πούμε στον εαυτό μας πρόσεξε. Ναι, μεν ο Θεός σε καταλαβαίνει τι λες, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις, δεν ωφελείσαι. Να ρωτήσω κάτι. Η μεμονωμένη προσευχή, είτε στο λαϊκό είτε στο μοναχό, συγκεκριμένα στο μοναχό, προσφέρει μόνο για το άτομο που προσεύχεται ή μπορεί να αντανακλάγει στους άλλους? Ναι, η προσευχή, λέγει ο κ. Αντώνης, η κατά μόνος προσευχή και πολύ περισσότερο του μοναχού, αν βοηθάει τον μόνο τον μοναχό ή είναι γενική προσφορά. Οπωσδήποτε είναι γενική προσφορά. Γιατί ο μοναχός όταν προσέχει, όταν λέγει αυτές τις λίγες λέξεις, λέγει παραδείγματος χάρη, συνήθως έτσι προσεύχονται. Κύριε σου Χριστέ, έψε ελέησον ημάς. Και όταν λέγει ημάς, μέσα στο ημάς, στην αντωνυμία αυτή, εμπερικλεί όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Όλη την Ελλάδα, όλους τους άλλους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, γενικά όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένη αγκαλιάζει. Τα παιδιά τους, γέρους, τους νέους, τους αρρώστους, σκέφτεται και μερικοί κάνουν το εξής. Σκέφτονται, στην αρχή πριν αρχίσουν, σκέφτονται τα παιδιά, σκέφτονται τους εγγάμους. Μερικοί πατέρες το κάνουν. Τους αρρώστους, τους γιατρούς, τους πλανεμένους, τους αμαρτωλούς. Τους σκέφτονται όλους και λένε θέμα αυτούς, όλους. Και για αυτούς θα σε παρακαλέσω. Και τον εαυτό τους και λένε, έπειτα συνεχίζουν. Κύριε σου Χριστέ, ελέησον ημάς. Συνεχίζουν αυτό. Ναι, ημάς όλους που σε αναφέραμε στην αρχή. Όλο τον κόσμο. Είπατε στην αρχή ότι προσφέρουν μοναχοί και τα λοιπά. Γι' αυτό το είπατε. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι δεν προσφέρουν μοναχοί και τίποτα. Γι' αυτό. Ναι, καλά ο κόσμος έτσι. Γι' αυτό το είπα. Ναι, ο κ. Αντώνης λέγει, γι' αυτό το είπε. Ναι, σωστό. Ο κόσμος ξέρει, αλλά εσείς ξέρετε τι προσφέρουν οι μοναχοί. Ναι, αν στηρίζεται η κοινωνία, στηρίζεται από τις προσευχές των προσευχομένων μοναχών. Αν έλειπαν αυτοί, δεν ξέρω πώς θα ήμασταν σήμερα. Και των λίγων λαϊκών, που υπάρχουν και λαϊκοί που προσεύχονται φυσικά. Αυτή η δύναμη συγκρατεί τον κόσμο. Για να το καταλάβετε, σκεφτείτε τον προφήτη Ηλία. Όσοι πήγατε κάτω στους Αγίους Τόπους, πήγαμε και στο σπίτι εκεί που προσεύχεται ο προφήτης Ηλίας. Ένας άνθρωπος που ζωντανά προσεύχεται
τακτοποιεί τις τύχες ολοκληρώνει τον κόσμο. Κατευθύνει ολόκληρο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, ο προφήτης Ηλίας. Όχι μέσα στον κόσμο, όχι κηρύττοντας, όχι. Προσευχόμενος μέσα σε μια σπηλιά. Δεν τον βλέπει κανείς. Μόνο ο Θεός. Αλλά επικοινωνεί με τον Θεό. Μιλάει με τον Θεό. Μιλάει πραγματικά με τον Θεό. Και φυσικά, για να μιλήσει με τον Θεό, επαναλαμβάνω, να μπορέσει να μιλήσεις, όπως είπαμε και σε μια άλλη προηγούμενη ομιλία, λένε κάπου, λέγει κάπου, δεν θυμάμαι, γραφή, οι πατέρες. Θα σας γελάσω. Ότι τα αμαρτήματά μας αποτελούν ένα τείχο μεταξύ ημών και του Θεού. Εάν δεν προσέχουμε στη ζωή μας, δεν προσέχουμε. Αμαρτωλοί είμαστε και αμαρτωλοί θα είμαστε. Αλλά ζούμε αμελώς, ραθύμως ζούμε και κάνουμε αμαρτήματα συνεχώς κάθε μέρα από προσεξία. Τότε αυτές οι αμαρτίες σηκώνουν ένα τείχο ανάμεσά μας και ανάμεσα του Θεού και ενώ είναι δίπλα ο Θεός, δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, δεν τον αντιλαμβανόμαστε και φυσικά ο Θεός ακούει πάλι. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να... Οι αμαρτίες μας σκοτίζουν και χαλάει, κάτι χαλάει μέσα μας. Ο δέκτης χαλάει και δεν μπορεί να πιάσει. Να, ένα χαλασμένο τηλέφωνο. Παίρνεις τηλέφωνο, χαλασμένο είναι. Εσύ δεν παίρνεις, προσπαθείς, θέλεις να επικοινωνήσεις. Θέλεις να τους πεις κάτι, το καλό, το ευχάριστο, να τους βοηθήσεις. Μα είναι χαλασμένο το τηλέφωνο και δεν ακούν τίποτε. Χαλάει εσωτερικά το τηλέφωνο και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Η αμαρτωλή ζωή μας τα χαλάει. Βέβαια πάλι, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, είναι πατέρας, μπορεί ενώ ζει κανείς αμαρτωλή ζωή να συνέλθει για μια στιγμή, να μετανιώσει προηγουμένως για όλα τα αμαρτήματα, να ταπεινωθεί. Να κάτι που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ένας τελευταίος Άγιος Ρώσος. Γενιά κοινή γυναίκα, γενιά πόρνη. Κοινή ήταν. Που είδε μια χείρα, το αναφέρει και λέγει ότι είχε γνώση του γεγονότος ο Άγιος. Το αναφέρει σε ένα βιβλίο του. Είδε την χείρα, είχε ένα παιδί μόνο, να θρυνεί, να κόπτεται, να χτυπιέται πάνω από το νεκρό παιδί της. Εσπάρασε κυριολεκτικά. Και πόνεσε. Είχε φαίνεται. Η γυναίκα σμπρώχθηκε προς την αμαρτία, αλλά είχε μέσα, ήταν καλή ζήμη, καλή πάτα. Ποιος ξέρει τι συνθήκες την είχα σμπρώξει εκεί. Και λυπήθηκε, πόνεσε, βλέποντας τη μάνα να σπαράσει. Και αμέσως κινήθηκε ως εξής. Με λίγα λόγια, είπε: Θεέ μου, εγώ είμαι μια ισχυρή. Είμαι ένα τίποτε. Δεν αξίζω ούτε το όνομά σου να αναφέρω. Έτσι ακριβώς. Με αυτά τα λίγα λόγια ταπεινώθηκε. Έζησε τη στιγμή εκείνη τη μετάνοια. Μετενόησε. Και ο καλός Θεός τη συγχώρησε. Αλλά λέγει μερικά λόγια έπειτα. Αλλά για αυτή τη μάνα που σπαράζει. Εγώ λέγει, ούτε το όνομά σου δεν αξίζει να φέρω. Αλλά για αυτή τη μάνα που σπαράζει που πονάει. Ανάστησε το παιδί της. Και λέγει ο Άγιος όταν αναστήθηκε το παιδί. Η προσευχή της αμαρτωλής ενήργησε. Αμαρτωλή ήταν κοινή γυναίκα. Ενήργησε. Αλλά τη στιγμή εκείνη όμως δεν μιλούσε σαν αμαρτωλή. Σαν εξαγνισμένη μιλούσε. Για τη στιγμή εκείνη ενώπιν του είχε εξαγνιστεί. Έλειωσε, ταπεινώθηκε, χαμήλωσε. Είπε ότι είμαι μια βρωμερή. Και ότι δεν αξίζει, και το είπε με την καρδιά της, δεν είπε λόγια. Το ζούσε, δεν αξίζει το όνομά σου, Θεέ μου, να μπαίνει στα χείλη μου. Αυτή η προσευχή που βγήκε από εκείνα τα χείλη, εισακούστηκε από το Θεό και αναστήθηκε το παιδί. Ο Άγιος τα λέει. Βλέπετε ότι όταν εν μετανία, με συντριβή, με ταπείνωση, απευθυνόμαστε στον Κύριο, θα μας ακούσει ο Κύριος. Η προσευχή που βγαίνει από χείλη ενός ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος έχει ταπεινωθεί, έχει ζήσει την αμαρτωλότητά του, την αδυναμία του και ομολογεί την αμαρτωλότητά του και την αγάπη του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, τα ομολογεί αυτά, αυτή η προσευχή θα εισακουστεί. Ναι, έχει δύναμη η προσευχή. Πολύ περισσότερη η προσευχή του μοναχού ή της μοναχής που βγαίνει μέσα από την καρδιά, που προσεύχεται για όλον τον κόσμο. Υπάρχουν πατέρες και δει στο Άγιον Όρος που έπαψαν να προσεύχονται για τον εαυτό τους. Πιστέψατε μου, δεν θυμούνται καθόλου τον εαυτό τους. Ξεχάσαν τελείως τον εαυτό τους. Συνεχώς για όλο τον κόσμο προσεύχονται. Γνώρισα τέτοιες ψυχές. Δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους. Εμένα λέει, ας με κολλάσει ο Θεός. Θεέ μου, σώσε τον κόσμο. Είναι άγιες ψυχές. Αυτές οι ψυχές είναι άγιες. Μήπως τίποτε άλλο. Η άλλη ερώτηση, επειδή πέρασε η ώρα. Αν και μου την είχε δώσει από την περασμένη συγκέντρωση, τι είναι η Θεία Χάρις και πώς επέρχεται στον άνθρωπο να μας απασχολήσει το ερχόμενο Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο. Ας ευχηθούμε στον ουράνιο Πατέρα, στο Θεό μας, να μας δώσει τις προϋποθέσεις
να μας βοηθήσει να αποκτηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του. Ή μάλλον καλύτερα να εκφραστώ, να θελήσουμε εμείς, να επιθυμούμε να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Όταν εμείς επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά, τότε θα μας το δώσει, Κύριε. Για να προσευχόμαστε ζωντανά. Οι ίδιοι οι μαθητές του δίδαξαν εμάς προσεύχεστε, Κύριε, λέγει. Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Να ζητάμε κι εμείς από το Θεό να μας.